Μετά την εξαιρετικά παρατεταμένη καλοκαιρία, αλλάζει το σκηνικό του καιρού, φέρνοντας τον πολυπόθητο χειμώνα στην Κρήτη. Ο Μανώλης Λέκας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV και την Κατερίνα Σαλαπάτα, ανέφερε πως το χειμερινό σκηνικό θα φέρει μια ταλαιπωρία, επιφυλάσσοντας πτώση της θερμοκρασίας, πιθανές χιονοπτώσεις και μια ψυχρότερη αέρια μάζα από το Σάββατο. Αυτή η εβδομάδα επιφυλάσσει αυτή την έκπληξη που όλοι θα θέλαμε. Χειμερινού τύπου σκηνικό θα διαμορφωθεί σε δύο διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη είναι τώρα, η οποία και αυτή θα εξελιχθεί όπως και οι άλλοι πάλι σε δύο διαφορετικές φάσεις, δηλαδή διαφορετικής προέλευσης των συστημάτων και του καιρικού. Θα μας ταλαιπωρήσει λίγο, γιατί θα δούμε και τους μποριάδες, μπορεί να προκαλέσει λίγο πρόβλημα στα θαλάσσιες συγκοινωνίες. Θα δούμε την πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή την Τετάρτη αλλά και προς το Σαββατοκύριακο, χειμερινού τύπου θερμοκρασίας. Το βράδυ τώρα της Τρίτης προς ξημέρωμα Τετάρτης θα δούμε κάποιες χιονοπτώσεις. Τα υψόμετρα προσδιορίζονται πάνω από τα 1200 μέτρα. Mm-hmm. Από εκεί και πάνω κλιμακωτά να υπάρξει μια καλή, θα λέγαμε έτσι, μια αξιόλογη χιονόστρωση ενδεχομένως. Και πάλι το Σάββατο το πρωί, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί, εκ νέου μπαίνει άλλο βόρειο ρεύμα, πάλι ψυχρότερη αέρια μάζα, να προκαλέσει και πάλι βροχές στο νησί και χιόνια, τα οποία αυτή τη φορά, τα χιόνια του Σαββάτου δηλαδή, εάν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που το εύχομαι, θα τα δούμε ενδεχόμενα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Παράλληλα, προσοχή χρειάζεται από το βράδυ της Τρίτης που ξεκινούν οι βοριάδες, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν 7 με 8 μποφόρ, δημιουργώντας πιθανότατα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Οι βοριάδες που θα ξεκινήσουν αύριο το βράδυ μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στα θαλάσσιες συγκοινωνίες. Δυστυχώς τα κεντρικά πελάγη δείχνει τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Αυτό είναι ένας ανησυχητικός παράγοντας για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Προσοχή στον υψηλό κυματισμό του βόρειου παράκτιου μετόπου. Θα δούμε υψηλά τα κύματα. Και βέβαια και στο νότο πολύ ισχυροί βοριάδες θα ξεπερνούν σε ένταση τα 7 τοπικά και 8 μποφόρ στις μέγιστες εντάσεις. Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στην εκπομπή Κρήτη σήμερα για το διπλό κύμα κακοκαιρίας, αναφέρθηκε παράλληλα στο αρνητικό ρεκόρ βροχοπτώσεων στην Κρήτη, το οποίο έφτασε στο 30 με 40%, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε πως αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι για ακραία καιρικά φαινόμενα, τονίζοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας. Ήταν η χειρότερη χρονιά του 2023 και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Ξεπεράσαμε το 2016, που επίσης ήταν μια κακή χρονιά. Το 2019 ήταν μια πολύ βροχερή χρονιά. Είχαμε βέβαια και τις μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη το Φεβρουάριο. Αλλά δυστυχώς το 2023 ήμασταν περίπου 30 με 40% κάτω στις βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές του νησιού και με πολύ λίγα χιόνια. Okay. Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι για βραχυπρόθεσμο. Πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα τα συστήματα πολιτικής προστασίας. Είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό. Ειδικά σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να το δουν οι περιφέρειες, ειδικά να το δουν με πολύ πιο ζέστη αυτό το κομμάτι και φυσικά και σε μεσομακροπρόθεσμο. Αυτές οι αλλαγές που συζητάμε επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή, πιθανόν επηρεάζουν τον τουρισμό στο μέλλον. Η εικόνα που είχαμε για φέτος το καλοκαίρι ως Μεσόγειος γενικά, δεν λέω μόνο για την Κρήτη, την Ελλάδα, δεν ήταν καλή με τις πυρκαγιές και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες.